Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο κέντρο της Αιγύπτου, στην Όπερα του Καΐρου, ξεκίνησε το 14ο Διεθνές Λογοτεχνικό Συμπόσιο για τον Καβάφη, τα Καβάφια 2017. Το τριήμερο συμπόσιο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο και της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Πολιτισμού Ελλάδας και Αιγύπτου, την Όπερα του Καΐρου, το Ελληνικό Παράρτημα Φίλη της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας και το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου. Την εκδήλωση παρουσίασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου, κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, ενώ την έναρξη των Καβαφίων 2017 έκανε ο πρέσβης της Ελλάδος στο Κάιρο, κ. Μιχαήλ Χρήστος Διάμεσης. Με μεγάλη μου χαρά κηρύσω την έναρξη του 14ου Διεθνούς Λογοτεχνικού Συμποσίου, τα Καβάφια 2017. Στην εναρκτήρια εκδήλωση του Συμποσίου παραβρέθηκε και ο Υφυπουργός Πολιτισμού της Διεύθυνσης Διεθνών Πολιτιστικών Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού της Αιγύπτου, κ. Χισάμ Μουράτ. Δεν τιμούμε απλώς ένα σύμβολο της λογοτεχνίας, αλλά η παρουσία μας εδώ εκφράζει την διάθεση για συνέχιση της επικοινωνίας και της προσέγγισης μεταξύ των δύο πλευρών. Τα φετινά Καβάφια, που είναι αφιερωμένα στη μνήμη του Κωστή Μοσκόφ, χαιρέτησε ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, κ. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Σήμερα, περισσότερο από οποτεδήποτε άλλο στο παρελθόν, παραδόξως ίσως, ο Καβάφης αποτελεί πια κεντρικό πρόσωπο του παγκόσμιου ποιητικού και λογοτεχνικού προβληματισμού. Την εκδήλωση χαιρέτησε η Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου. Κάνουμε και ένα ταξίδι στο χρόνο, σε μια εποχή που δεν έχουμε ευκαιρία για να κάνουμε υπερβάσεις, για να έχουμε θετικές εκπλήξεις ή για να κάνουμε ονειρικές αναζητήσεις. Χαιρετισμό απίφθηνε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Γιώργος Φλωρεντής. Ο Καβάφης μας δίδαξε πολλά. Ο Καβάφης δεν είναι ο ποιητής της εποχής του. Είναι ένας διαχρονικός ποιητής. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω παρά μόνο να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους εσάς που συμβάλατε, να σας συγχαρώ, να σας μεταφέρω την αγάπη μας και τη στήριξή μας και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο σύνολο των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται αυτό το διήμερο και του χρόνου στα Καβάφια 2018. Την ελληνική παροικία του Καΐρου εκπροσώπησε η γραμματέας της ελληνικής κοινότητας, κυρία Χρυσάνθη Σκουφαρίδου. Όλοι εμείς οι Έλληνες Αιγυπτιώτες είμαστε περήφανοι για τον σπουδαίο Αλεξανδρινό ποιητή μας, τον παγκόσμιο Καβάφη, όπως και για όλες τις άλλες σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά και των ευεργετών που ανέδειξε και αναδεικνύει ακόμα ο ελληνισμός της Αιγύπτου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τα Διεθνή Λογοτεχνικά Βραβεία Καβάφης. Η βραδιά έκλεισε με συναυλία του Στέφανου Κορκολή, όπου παρουσίασε σε παγκόσμια πρεμιέρα το μουσικό του έργο εμπνευσμένο από τη ζωή και την ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη με την ερμηνεία της Σοφίας Μανουσάκη. Ο γερός ζαλιστήκε και αποκοιμάται. Στο καφενείο ακουμπισμένος το τραπέζι. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα, γιατί με εμπιστεύετε για ένα έργο ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ πολύ. Εγώ νιώθω τυχερός γιατί την Σοφία Δήμα Μουσάκη κατά κάποιο τρόπο την ανακάλυψα και το σημαντικότερο είναι ότι ο Μίξον Θοδωράκης ο ίδιος της εμπιστεύθηκε δικά του άγνωστα έργα και γνωστά και όταν ένας γίγαντας της μουσικής όπως ο Μίκης μας εμπιστεύεται τη Σοφία, τότε τι να πω εγώ. Και